με τη χάρη του Κυρίου μας θα διαβάσουμε από τη σελίδα 648, λάμδα ήτα κεφάλαιο, προφήτης Ισαΐας. Σελίδα 648, λάμδα ήτα κεφάλαιο, προφήτης Ισαΐας. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο υιός του Αμός και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστερψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πώς περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγαν αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αγαπητά αδέλφια, το σημερινό θα μπορούσε να έχει τον εξής τίτλο. Μη φοβάσαι τον θάνατο, η ήττα του είναι προδιαγεγραμμένη. Επαναλαμβάνω, μη φοβάσαι τον θάνατο, η ήττα του είναι προδιαγεγραμμένη. Κατ' εκείνας ημέρας λοιπόν ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Ποιος είναι ο Εζεκίας? Ο Εζεκίας δεν είναι ένας τυχαίος βασιλιάς. Είναι ένας βασιλιάς ο οποίος έπραξε το ορθόν ενώπιον του Θεού, επεθύμησε να σχετίζεται μαζί του, αφήρεσε τα είδωλα, δεν απεμακρύνθη απέμπροσεν του Θεού και ο Κύριος ήτο μεταυτού και κατηβοδούτο όπου αυτός εξήρχετο. Ήταν ο Θεός μαζί του και κατηβοδούτο όπου αυτός εξήρχετο. Θα έλεγε κανείς ότι έχοντας μια τόσο στενή σχέση με τον Θεό και τόσο έντονα βιώματα απελευθερωτικά, πρώτον, ο Θεός δεν θα επέτρεπε κάτι το τόσο αναπάντεχο, δηλαδή να κινδυνεύει να πεθάνει, και δεύτερον, και εκείνος στο άκουσμα αυτής της αγγελίας θα έπρεπε να είναι πιο ψύχρεμος, γιατί από ό,τι θα δούμε πανικοβλήθηκε. Κατ' εκείνας λοιπόν τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Ναι, και ο Εζεκίας και ο Εζεκίας. Ο επιτυχημένος, ο κατεβοδούμενος Εζεκίας ηρώστησε. Ναι, ο Εζεκίας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Αυτό σημαίνει, αδέλφια, ότι η ζωή μας είναι μία ανοιχτή δυνατότητα. Δηλαδή τα πάντα μπορούν να συμβούν όσο επιτυχημένος κι αν είσαι. Όσο ευωδούμενος κι αν είσαι, όσο κι αν σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και όχι για κακό σου. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, ακόμη και αυτά που μπορεί να μη σ' αρέσουν, για καλό σου. Ένα πράγμα είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Τα άλλα πιθανόν να συμβούν και πιθανόν να μη συμβούν. Το βέβαιο ότι θα συμβεί είναι ότι κάποια στιγμή θα φύγεις από τον μάταιο του το κόσμο και εσύ και εγώ. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Θα αποβιώσουμε. Και σε αυτή τη βεβαιότητα δεν βρίσκει τόπο καμία πιθανολογία, όπως επίσης δεν βρίσκει εφαρμογή και καμία θεωρία της σχετικότητας. Δηλαδή δεν είναι σχετικό ότι θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Δηλαδή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο κάποια στιγμή. Τώρα με φυσική κλίση, με την αρπαγή της Εκκλησίας, πάντως θα φύγουμε. Το μόνο βέβαιο. Παρά το γεγονός ότι ο Εζεκίας έχει σχέση με τον Θεό και ο Θεός τον έχει επισκεφθεί και τον έχει ευωδώσει, εν τούτης δεν έχει προετοιμαστεί καθόλου για το ενδεχόμενο αυτό της αναχώρησής του. Και το μήνυμα του Ισαΐα τον πιάνει εντελώς απροετοίμαστο. Και από εδώ αποδεικνύεται τι? Ότι η σχέση που έχει με τον Θεό είναι υπαρκτή, αλλά περιορίζεται μόνον στην επίγεια ευόδοση.
ο Θεός να με ελευθερώνει από τους εχθρούς μου, ο Θεός να μου δείχνει δρόμο, να μου ανοίγει δρόμους για να ευωδούν με, ο Θεός να είναι μαζί μου στις δυσκολίες, ο Θεός να είναι μαζί μου στις αρρώστιες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, πολύ ωραία, αλλά ο Θεός όμως δεν είναι μόνον για εδώ. Και λέει ο Παύλος ότι εάν εγώ ήλπιζα επί των Θεών μόνον επί ταύτης της γης, θα ήμουν ο ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων. Είναι πολύ καλό ο Θεός να μας ελευθερώνει και να μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Δεν πρέπει να μην το ζητάμε, βεβαίως και πρέπει να το ζητάμε, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Εάν ο άνθρωπος δεν μπει στη διαδικασία να μελετήσει την επικείμενη αναχώρησή του, τότε δεν θα μπορέσει να ζήσει στον κόσμο αυτό μια ισορροπημένη ζωή. Όταν κάτι δεν πάει καλά, θα γκρεμίζεται. Γιατί δεν έχει βρει την απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ο θάνατος. Πώς αντιμετωπίζεται ο θάνατος? Το άγχος, η απογοήτευση και όλα αυτά, έστω και συγκεκαλυμμένα, έστω και έμεσα, έχουν αναφορά στο πώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο. Όταν κάποιος ξεπεράσει το φόβο του θανάτου, του φεύγουν όλα. Δεν στεναχωριέται, στεναχωριέται, το ξεπερνάει πιο εύκολα. Το κάθε αδιέξοδο, την κάθε συμπεριφορά εναντίον του, την κάθε κλειστή πόρτα, όλα αυτά τα ξεπερνά πιο εύκολα όταν τα έχει βρει με αυτό που ονομάζεται θάνατος. Όταν έχει καταλάβει ότι τελικά θάνατος δεν υφίσταται, είναι νικημένος. Ο Εζεκίας λοιπόν εκείνες τις ημέρες αρρώστησε εις θάνατον και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο υιός του Αμός, και του φερέ ένα μήνυμα μαχαιριά στα σπλάχνα. Του ανοίγει ένα επώδυνο, δυσάρεστο μήνυμα, το οποίο του γυρνάει τη ζωή ανάποδα και του ανατρέπει όλους τους σχεδιασμούς και τον βγάζει από την επίγεια ευτυχία του. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την αναγγελία αυτού του ακούσματος, ο Εζεκίας είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους και ο πιο επιτυχημένος σίγουρα μεταξύ του βασιλείου του. Και ξαφνικά ένα άκουσμα, μία αναγγελία, τον κάνει να χάσει το φως του, χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια. Μία αναγγελία μπορεί να σου ανατρέψει τη ζωή. Ξέρετε, κύριε Δραγιώτη, πάσχεται από καρκίνο. Πάσχεται από λευχαιμία. Τα παιδάκια μου, τα αδέλφια μου, το έργο μου, η διακονία μου. Μάταια τόσο σκόπος. Στο ίμιση των ημερών μου, Κύριε. Δώσ' μου 15 χρόνια παράταση. Να σωθεί όλη η Νέα Σμύρνη, το παλαιό Φάληρο, το Αμπραχάμι και τα νότια προάστια. Δεν πάμε παραπάνω. Μην μπαίνουμε και στα πόδια άλλων. Του αναγγέλλεται λοιπόν ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα και τι του λέει? Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου. Όλα αυτά για τα οποία κοπίασες και χάρηκες τόσο πολύ που τα απέκτησες, κοίταξε να τα γράψεις στα παιδιά σου, διότι αυτά δεν θα τα πάρεις μαζί σου. Την επιτυχία σου, τα οικοδομήματά σου, τις καταθέσεις σου, τα χωράφια σου, δεν θα τα πάρεις μαζί σου. Αυτά στην άλλη ζωή δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Ούτε online, ούτε χέρι με χέρι. Διάταξον τα περί του οίκου σου. Γιατί? Επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Άσχημο το άγγελμα ή καλό το άγγελμα? Από εδώ θα φανεί, από την απάντηση αυτή που δίνεις μέσα σου, μην την πεις παρά έξω, μέσα σου κράτα τη, θα καταλάβεις το πόσο ουσιαστική σχέση έχεις με τον Θεό. Η Γραφή πάντως λέει ότι είναι μακάριοι οι αποθνίσκοντες από του νυν,
διότι ο Κύριος αναπαύει αυτούς από τους κόπους αυτών. Σε άλλο σημείο πάλι λέει ότι οι άνθρωποι δεν εννοούν ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπροσθεν της κακίας και εισέρχεται εις την ειρήνη του Κυρίου. Καλό πράγμα ή κακό πράγμα η αναχώρηση του Εζεκία? Πού τον καλεί? Σε τίποτα κάτεργα? Πού τον καλεί? Στο αιώνιο μαύρο σκοτάδι? Πού τον καλεί? Στην πλήρη ανυπαρξία ή στην απόλυτη αιώνια οδύνη? Πού τον καλεί? Τον καλεί σε ανάπαυση από τους κόπους του, από τους φόβους του, από τα άγχη του. Εκεί τον καλεί. Τον καλεί να ξεκουραστεί. Μιλούσα τις προάλλες με ένα θείο μου για μία άλλη θεία μου, η οποία πάσχει από μία ανίατη ασθένεια και αν τον Θεός βεβαίως δεν επέμβει, το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Και μου λέει ο θείος μου, μου λέει, Κώστα, το πρόβλημα δεν το έχουνε αυτοί που μένουν, αλλά εκείνος που φεύγει. Οι άλλοι που μένουν θα το ξεπεράσουν. Αυτός ο κακομοίρης τι γίνεται? Του λέω, ανάποδα τα λες, μπαρμπούλη. Ανάποδα τα λες. Το πρόβλημα δεν το έχει αυτός που φεύγει. Το πρόβλημα το έχουν αυτοί που μένουν. Γιατί αυτός που φεύγει, εάν φύγει καλά, δεν θα θέλει να γυρίσει πίσω. Γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα από ότι είναι εδώ. Αυτοί που μένουν όμως πίσω έχουν πόνο που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Άμα πας στα κημητήρια θα δεις σε κάτι πλάκες κάτι ωραία ποιματάκια. Έφυγες νωρίς, ούτε μια λέξη να μου δώσεις. Και από κάτω η μανούλα σου. Και κλαίει η ψυχή σου. Ποιος έχει το πρόβλημα, αυτός που έφυγε? Ή αυτός που μένει πίσω και πάει στο μνήμα και πονάει? Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν το έχουν αυτοί που φεύγουν, εφόσον καλώς φεύγουν. Το πρόβλημα το έχουν εκείνοι οι οποίοι μένουν. Το πρόβλημα με μας είμαστε εμείς. Σε σχέση με το αν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ή αν θέλουμε οπωσδήποτε αμέτοιμου να μείνουμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο Εζεκίας θα μπει σε μία προσπάθεια αγωνιώδης να πείσει τον Θεό να μείνει. Είναι σαν να λέμε, βάζει ένα αίτημα στον άμβονα και λέει, σας παρακαλώ αδελφοί να πείτε στον Κύριο οι εξετάσεις της Δευτέρας να είναι καθαρές. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να πάω στον Κύριο, θέλω να μείνω εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην προσευχόμαστε να θεραπευθούμε? Να προσευχόμαστε, αλλά όχι με τόσο απελπισμένο τρόπο. Κύριε, αν έχω κάτι να προσφέρω εδώ, Κύριε, κράτησέ με. Και αν σε παρακαλώ όλα αυτά τα χρόνια δεν προσέφερα αυτά που έπρεπε, σε παρακαλώ δώσ' μου λίγη ανάπαυση, δώσ' μου λίγο περιθώριο, λίγη μια μικρή παράταση για να εργαστώ τώρα έστω. Μια τέτοια προσέγγιση, ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι είναι και ευάρεστη ενώπιον Θεού. Δεν ξέρω αν θα την ακούσει, αλλά είναι βέβαιον ότι την βλέπει με πολύ, πολύ συμπάθεια. Άλλο πράγμα να προσεύχομαι εγώ για την αδελφή μου και να αγωνίζομαι, Κύριε, μη την πάρει, σε παρακαλώ, θα μου λείψει. Και άλλο πράγμα να λέω εγώ, μη με πάρεις, θα τους λείψω. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Ο Εζεκίας λοιπόν εδώ δεν θέλει να φύγει καθόλου. Ή γιατί δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει, πράγμα που έπρεπε να το γνωρίζει, ή γιατί δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ή γιατί δεν πιστεύει σε αυτό το οποίο προετοιμάζεται για αυτόν. Δηλαδή, η αιώνια ειρήνη, η αιώνια κατάπαυση. Τότε λέει επέστρεψεν, όχι, τότε έστρεψεν, κοιτάξτε αντίδραση τώρα ενός ανθρώπου ευωδούμενου από τον Θεό.
έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον. Βρίσκεται σε απόγνωση. Τρέμει από τον φόβο. Γιατί? Διότι και ο Ιώβ, στο βιβλίο μάλλον του Ιώβ, δεν το λέει ο Ιώβ, το λέει νομίζω Βιλδάβ ο Σαφχίτης, ότι ο θάνατος τι είναι? Είναι ο βασιλεύς των τρόμων. Παρόλα αυτά, όταν ο άνθρωπος εντρυφήσει στις γραφές και έχει μία σχέση με τον Θεό η οποία δεν περιορίζεται στις επίγειες εκβάσεις αλλά και στο επέκεινα, στο μετά ταύτα, τότε ο βασιλεύς των τρόμων είναι ένας νάνος, είναι μία ιτημένη υπόθεση. Ο άνθρωπος είναι νικητής εν Χριστώ Ιησού και του θανάτου. Γιατί ο πρώτος άνθρωπος που ανέστη εκ των νεκρών είναι ο Χριστός, ο οποίος νικάει τον θάνατο. Αφού λοιπόν στρέφει το πρόσωπο αυτού προς τον τείχον, πολλές φορές και εμείς κοιτάμε προς τον τείχον και θα έλεγω ότι κουτουλάμε λόγω της επιμονής μας στον τείχο. Και κοιτώντας λοιπόν προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον. Και τι του λέει? «Δέω με Κύριε». Μαύρη μαυρίλα, έτσι, μαύρη μαυρίλα. Ενθυμήθητη τώρα. Αύριο μπορεί να είναι αργά, σε παρακαλώ μην με ξεχάσεις τώρα. Πώς περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία? Και επειδή εγώ περιπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία, εγώ πρέπει να είμαι αιώνιος εδώ πέρα. Επειδή εγώ περιπάτησα εν αληθεία. Και εν καρδία τελεία. Άρα πρέπει να μου το ανταποδώσεις. Μην βαβείς να πεθάνω ποτέ, να είμαι εδώ πάντοτε. Βασιλιάς του Ισραήλ. Ποιος Νετανιάχου, ποιος Γιτζάκ Ραμπίν, ποιος Γιτζάκ Σαμίρ. Όχι. Εζεκίας, από τότε μέχρι τώρα, εδώ, στην Ιερουσαλήμ, βασιλιάς. Και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Προσεύχεται στον Κύριο, λες και ότι ο Θεός, παίρνοντάς τον από τη γη, συλλέγοντάς τον απέμπροσθεν της κακίας, δηλαδή η αναχώρηση ενός ανθρώπου είναι η ανάπαυσή του από την κακία των πολλών και από τον ίδιο του το εαυτού την κακία, γιατί και εμείς κακιώνουμε. Τον συλλέγει απέμπροσθεν της κακίας και εκείνος νομίζει ότι πάει σε κάτεργα. Και τρέμει στο γεγονός ότι θα πάει σε αυτά τα κάτεργα. Γι' αυτό το λόγο και απελπισμένα απευθύνει αιτήματα. Μη με πάρεις, δώσ' μου 15 χρόνια ακόμη. Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει αιωνιότητα και σε αυτή την αιωνιότητα θα κυριαρχεί ένα πρόσωπο, ο Κύριος των δυνάμεων, τον οποίον θα τον βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Και το λυπηρό είναι ότι ενώ ο Εζεκίας έχει εμπειρίες με τον Θεό, λειτουργεί σαν να μην έχει. Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες αρχαίοι φιλόσοφοι, που δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό, το θέμα του φόβου του θανάτου το έχουν λύσει. Δεν φοβούνται οι Έλληνες φιλόσοφοι το θάνατο, ένα περίεργο πράγμα. Και τον φοβάται ποιος? Ο βασιλιάς του Ισραήλ που γνωρίζει τον αληθινό Θεό. Άμα διαβάσετε στο συμπόσιο του Πλάτων ή στο διάλογο, δεν θυμάμαι, λέει κάποια στιγμή ο Πλάτων ότι οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετούσι. Το δε τεθνάν αυτής οίκιστα φοβερών. Τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Αυτοί οι οποίοι είναι βαθιά φιλοσοφημένοι και ψαγμένοι δεν κάνουν κάτι άλλο παρά να μελετούν τον θάνατο, όχι τον άλλον, τον δικών τους. Δηλαδή προσπαθούν να αποκτήσουν μια ορθή αντίληψη περί της καταστάσεως αυτής που πρόκειται να συμβεί κάποια στιγμή. Όταν θα έρθει, λέει, αυτή η στιγμή, το δε τεθνάν αυτής, οίκιστα φοβερών, δηλαδή ελάχιστα τους φοβίζει. Ο επίκουρος προχωράει ακόμη παραπέρα. Λέει, για παράδειγμα, το φρικοδέστατο τούτον των κακών ο θάνατος ουδέν προς ημάς. Δηλαδή, αυτή η φρικοδέστατη τρομάρα που λέγεται θάνατος, εμάς δεν μας λέει τίποτα, δεν μας φοβίζει, δεν μας αγγίζει και δεν έχουν γνωρίσει Θεό. Και ο άλλος έχει γνωρίσει και τα έχει βάψει μαύρα. Επιδίπερ, λέει ο επίκουρος, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί οι άλλοι που δεν γεύθηκαν Θεό να έχουν ξεπεράσει τις φοβίες του θανάτου και εμείς που γευθήκαμε να τρέμουμε. Το επιδίπερ λέει, φοβερό, επιδίπερ, ότε εμείς ζώμεν,
ο θάνατος ου πάρεστην. Ότε δε ο θάνατος παρεί, εμείς ου κασμέν. Δηλαδή, ο θάνατος είναι μια φρικιαστική κατάσταση, η οποία όμως εμάς δεν μας φοβίζει. Γιατί? Διότι όταν εμείς ζούμε, ο θάνατος δεν είναι εδώ. Είναι κάπου αλλού, μακριά από μας. Φτού, μακριά από μας. Όταν πάλι ο θάνατος θα έρθει εδώ, εμείς δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε κάπου αλλού. Κοιτάξτε συλλογισμοί από ανθρώπους που δεν έχουν λάβει επίσκεψη Θεού. Και αυτός που έχει λάβει και καλά. Αυτός έχει λάβει Παλαιά Διαθήκη, αν και στην Παλαιά υπάρχουν νήξεις Αναστάσεως. Εμείς. Είναι δυνατόν να μας βάζουν εμάς τα γυαλιά οι στοικοί και οι επικουροί? Είναι δυνατόν? Με απελπισία λοιπόν ο Εζεκίας προσεύχεται για το ενδεχόμενο του θανάτου του, σαν να πηγαίνει στα κάτεργα. Δεν έχει διαβάσει τον Ιώβ. Περίεργο. Ο Εζεκίας είναι άνθρωπος του Θεού και διαβάζει τις γραφές. Στον Ιώβ τι λέει? «Ζει Κύριος ο λυτρωτής μου, ώστις θέλει εγερθεί εν τες εσχάτες ημέρες. Και ενώ το δέρμα μου και το σώμα μου πρόκειται να φθαρούν, με την σάρκαν μου όμως εγώ θέλω ειδή των Θεών. Και το δέρμα και η σάρκα θα φθαρεί, αλλά εγώ με τη σάρκα μου, πώς γίνεται αυτό? Πεθαίνεις και ανίστασε. Θέλω ειδή των Θεών. Και οι οφθαλμοί μου θέλουν ειδή τον Κύριο. Ουδείς ουχή άλλος, εγώ θα τον δω, εγώ προσωπική εμπειρία. Ναι μεν θα πεθάνω, αλλά με την σάρκα αυτή. Ποια σάρκα? Τη σάρκα την αναστάσιμη. Νικημένος ο θάνατος. Δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο Εζεκίας, ήθε σήμερα να το καταλάβουμε εμείς. Αδέλφια, μη φοβόμαστε τον θάνατο. Γιατί? Γιατί είναι νικημένος. Και νικημένος οριστικά. Το νίκησε ο Ιησούς Χριστός δια της Αναστάσεώς του. Όταν έχει σχέση με την ζωή, τότε ξέρεις ότι θάνατος ου πάρεστην. Δεν τίθεται θέμα θανάτου. Λέει μετά. Και έκλαυσε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν μπήκε στη διαδικασία να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πρόκειται να του συμβεί. Το θεωρεί ως το χειρότερο δυνατόν, ενώ ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Ο Εζεκίας κλαίει, μα δεν βλέπει τους προηγούμενους που αναχώρησαν και δεν έκλαυσαν. Για παράδειγμα, ο Ιακώβ από Θνίσκον δεν έκλαψε. Ο Ιωσήφ από Θνίσκον ούτε αυτός έκλαψε. Λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή. Διαπίστεως ο Ιακώβ, ότε απέθνησκεν, ευλόγησε τους Ιούς αυτού. Δηλαδή, άνοιξε η καρδιά του. Ξέρεις τι είναι να πεθαίνεις και να ευλογείς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να πας καλά, βρε, να πας καλά, βρε. Ο παππούς μου έλεγε, εμείς δεν το λέμε αυτό, μου λέγε, ρε, όταν θα πεθάνω, να πας καλά. Του λέγε του πατέρα μου, ρε, τούτος είναι από τους ολίγους, του λέγε, από τους ολίγους. Πού σε έγκωνα, να μου ανάβεις και κανένα κερί, μου λέγε, στο τέλος. Ανοιχτή η καρδιά. Γιατί? Γιατί έχει πληροφορία. Δεν τίθεται θέμα θανάτου. Η αναχώρηση από τον κόσμο αυτό δεν είναι θάνατος. Θάνατος είναι ο αιώνιος αποχωρισμός Θεού και ανθρώπου. Σε άλλο σημείο πάλι λέει η Γραφή, διαπίστεως ο Ιωσήφ ότε απέθνησκεν, δεν τα βάψε μαύρα, αλλά προέβλεψε τα περί της εξόδου του λαού Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων του. Παρήγγειλε περί των οστέων του χωρίς κατάθλιψη. Αλλά το κυριότερο, προανήγγειλε την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου, βλέπει μπροστά. Όχι αυτά που θα του συμβούν του ιδίου μόνον στην αιώνια ζωή, αλλά και αυτά που θα συμβούν σε αυτούς που παραμένουν.
το μήνυμα, αδέλφια. Μη φοβόμαστε τον θάνατο, διότι ο θάνατος είναι ιτημένος. Ο Κύριος να ευλογεί.